άνθρωπος μου, με την οποία ζω 40 χρόνια. Εσύ ως φέτος συμπληρώσαμε 40 χρόνια, μπορεί να σας διαβεβαιώσω ότι είναι ό,τι πιο έντιμο, ειλικρινές, δημιουργικό και στοργικό άτομο που υπάρχει στον πλανήτη αυτό. Έχει σπηλωθεί εδώ και πολύ καιρό με την ιστορία αυτή, υπερασπίζεται τον εαυτό της μόνη της, με τον ικανό συνήγορό της, και θα συνεχίσει να το κάνει. Και σε αυτό έχει την αμέριστη συμπαραστασή μου. Βεβαίως, αυτό δεν μπορεί να βάλει σκιές στη σχέση της Τραπεζικής Ελλάδος και της κυβέρνησης. Η σύζυγός μου έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, απόλυτη εμπιστοσύνη, και θα χειριστεί το θέμα αυτό μόνη της. Θεωρείτε ότι υπάρχει σχέδιο εδώ και πάρα πολύ καιρό και εναντίον σας, σχέδιο εκπαραθύρωσής σας από τη θέση του διοικητή? Όχι, δεν υπάρχει σχέδιο εκπαραθύρωσής μου. Όχι. Ούτε η και διάσταση... πολιτική σκοπιμότητα. Δεν υπάρχει σχέδιο εκπαραθύρωσής μου. Η διάσταση που έχουν δώσει σήμερα οι Financial Times, πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, όπως σας είπα, η σύζυγός μου έχει κάνει δήλωση. Ο συνήγορός της έκανε δηλώσεις και αυτός εχθές. Μίλησε για ατυχείς δικονομικές αναμαλίες, οι οποίες διαρευνώνται. Ο Πρωθυπουργός τι σας είπε επ' αυτού? Με τον Πρωθυπουργό είχαμε μια πολύ. Δεν μιλήσαμε για το θέμα αυτό. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση για το τραπεζικό σύστημα και για την οικονομία. Επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει πόρισμα που θα σταλεί στον εισαγγελέα και θα αφορά τα δάνεια που δόθηκαν από την Τράπεζα Αττικής, κάποια από αυτά και για τον κύριο Καλογρίτσα λίγο πριν από το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες? Κοιτάξτε, υπάρχει πόρισμα του SSM και της Τραπεζικής Ελλάδος, το οποίο καλύπτει μια μεγάλη περίοδο. Αυτό ναι, θα δοθεί στη δικαιοσύνη. Όπως κάθε πόρισμα πρέπει και να. Και περιλαμβάνει και την Τράπεζα Αττικής. Μιλάμε για την Τράπεζα Αττικής μόνο. Μιλάμε. Και για τα δάνεια που δόθηκαν το τελευταίο διάστημα, άρα και πριν. Μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Άρα οι σχέσεις λοιπόν πλέον καλές της Τράπεζης της Ελλάδος με το Μαξίμου? Δεν είχαν χαλάσει ποτέ. Ακούσαμε, Γιάννη Φασουλά, τις δηλώσεις του κ.